Κυρία Κυριακίδου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, καθώς ήταν δύσκολη η σύνδεσή μας σήμερα μέσω Skype. Την επόμενη φορά ζωντανά εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Flash. Και να ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία στα νέα δεδομένα, στον δρόμο που ξεκινήσατε για το Δημαρχιακό Θόκο του Δήμου Άργους Ορεστικού. Κύριε Μαρκοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθέατες. Λυπάμαι πραγματικά γιατί καμιά φορά βλέπετε και ο δαίμονας της τεχνολογίας εμποδίζει κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και η επικοινωνία πάντα με όποιο τρόπο και να γίνεται μας φέρνει πιο κοντά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει συζητήθηκε πολύ, γιατί από μια πετυχημένη πορεία στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, πολύ πετυχημένη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, επιλέγεται σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στον πρώτο βαθμό, υποψήφια δήμαρχος Άργους Ορεστικού. Μάλιστα, ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι δεν ήταν μια απλή και εύκολη απόφαση. Με προβλημάτισε αρκετά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όντως στην περιφέρεια θεωρώ ότι είχα μια καλή πορεία, αλλά ταυτόχρονα τολμώ να πω ότι έχω κάνει και έναν κύκλο, δηλαδή χρηματιστά και αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τώρα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα γιατί ο κόσμος ουσιαστικά που με στηρίζει ήταν αυτός που μου εξέφρασε και την επιθυμία να τον εκπροσωπήσω σε αυτές τις δημοτικές, να πω, ή μάλλον σε αυτές τις εκλογές στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Και δεν μπορώ, δηλαδή είναι τιμητικό καταρχήν, και όταν ασχολούμαστε με τα κοινά, κυρία Μαρκοπούλου, ουσιαστικά εκφράζουμε τον κόσμο. Δεν μπορούσα να ψηφίσω μια τέτοια επιθυμία, αλλά ταυτόχρονα να πω ότι αξιολογώντας αυτή την πρόταση, ένιωσα ότι πιο πολύ με εκφράζει ίσως, αν θέλετε. Δηλαδή, ως ιδιοσυγκρασία, νιώθω ότι θέλω να είμαι κοντά στον άνθρωπο. Και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι ουσιαστικά πολύ πιο κοντά, μπορώ να πω δίπλα στον άνθρωπο. Και αυτό θα ήθελα να κάνω και εγώ με τη σειρά μου. Κυρία Κυριακίδου, το είπατε, οι πολίτες είναι αυτοί που καθορίζουν το μέλλον των πολιτικών. Γιατί αν επιθυμούν, σε εισαγωγικά αν θέλετε βάλετε τη λέξη, αν επιθυμούν κάποιους ανθρώπους να πορευτούν σε διαφορετικό μετερίζει, πρέπει να ακούμε την άποψη και άλλωστε οι πολίτες είναι αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν. Τώρα πάμε λίγο στο συνδυασμό σας. Βρίσκεστε στην τελική ευθεία, συγκρότηση του συνδυασμού και σύντομα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα καταθέσετε και τις υποψηφιότητες ηλεκτρονικά φέτος, με καινούργια δεδομένα που έφερε η τεχνολογία στη ζωή μας. Έτσι, και εδώ το gov.gr πρωτοστατεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί διευκολύνονται κατά πάρα πολύ οι διαδικασίες. Λοιπόν, πράγματι είμαστε στη διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου. Θα πω όμως ότι έχουμε ψηφοδέλτιο, έχουμε ψηφοδέλτιο νίκης. Απλά όσο γνωρίζετε και εσείς, ο νόμος δίνει πολύ μεγάλα περιθώρια εκπροσώπησης και αυτό σκοπεύουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε, να διαθέσουμε δηλαδή τον συνδυασμό μας με ακόμα περισσότερα άτομα μέχρι και την τελευταία μέρα. Ήδη σήμερα θα λάβετε, ίσως και να το λάβατε, ένα mail, ένα δεύτερο δελτίο τύπου, μια δεύτερη ανακοίνωση ονομάτων, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι αυτή είναι μόνο οι συνοδοιπόροι. Απλά επιλέγουμε την τακτική να κάνουμε τώρα σιγά σιγά ενημερώσεις για να κρατάμε και το ενδιαφέρον και να ακολουθούμε μια στρατηγική. Και έχετε χρόνο και για τις τελευταίες πινελιές βέβαια. Εκ των πραγμάτων, 31 του μηνός, θα δείτε σε πλήρη ανάπτυξη το ψηφοδέλτιό μας. Κυρία Κυριακίδου, θέλω λίγο να περάσουμε να δούμε κάποια άλλα θέματα όσον αφορά τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνδυασμού σας, πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων? Γιατί σε πολλές των περιπτώσεων είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι που ένας επικεφαλής δεν ξέρει ποιον να επιλέξει. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Δύο είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, που επηρεάζουν στην επιλογή των υποψηφίων από μέρους μου. Αυτό είναι να είναι ελεύθεροι επιρροών και με χρηστά ήθη. Είναι πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα, το πώς είναι η αρχιτεκτονική του ψηφοδελτίου έχει να κάνει με το να εκφράζεται μέσα από το ψηφοδέλτιο, δηλαδή να εκφράζεται όλη η κοινωνία, να είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, να εκφράζονται
όλη η οικονομική, παραγωγική, αν θέλετε, κλάδη, όλες οι ιδεολογίες, όλες οι ηλικίες, όλα τα πιστεύω, τα θέλω. Έχει τη σημασία του, λοιπόν, το ψηφοδέλτιο να αποτελεί τη μικρογραφία της κοινωνίας. Και βέβαια, να είναι άνθρωποι με όρεξη, με όραμα και να αγαπούν πάνω απ' όλα τον τόπο τους. Αυτά τα κριτήρια εν ολίγης, θεωρώ ότι ήδη το αποδεικνύουμε με τα άτομα που ήδη γνωρίζετε επίσημα, υπάρχουν και πάρα πολλοί ακόμα, λοιπόν, και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Παντρέψατε την εμπειρία με το νέο, από όσο γνωρίζω και έχοντας και εικόνα από την προσωπογεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί πρέπει να έχουμε και έμπειρους αλλά και νέους προκειμένου να εγκριθήσουν στην αυτοδιοίκηση. Γιατί, κυρία Κυριακίδου, και εσείς πολύ καλά ξέρετε ότι το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια όλο και μειώνεται από τους νέους να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Γιατί πιθανά να μην τους δίνει το όραμα ο επικεφαλής. Και αυτό θα ήταν φυσικά ένας παράγοντας, αλλά κυρίως να σκεφτούμε ότι και οι νέοι στην περιοχή μας μειώνονται πάρα πολύ ανησυχητικά κιόλας. Θα πω σε σχέση με το ψηφοδέλτιο τώρα και με την προσέλευση του κόσμου ότι αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, κατ' ουσίαν ο σημερινός συνδυασμός αυτός της Δημοτικής Αρχής, είναι για πέμπτη φορά υποψήφι. Ο νυν Δήμαρχος για πέμπτη φορά υποψήφιος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρξαν και οι ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες για ανθρώπους να εκφραστούν με μια υποψηφιότητα. Λοιπόν, οπότε εκ των πραγμάτων είχαμε από την αρχή βέβαια είχαμε μια δυσκολία υπό την έννοια της καθεστωτικής αντίληψης που υπάρχει στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όταν αυτό άρχισε να παίρνει δυναμική σας πληροφορώ ότι και οικειοθελώς έρχονται πολίτες, δημότες οι οποίοι πραγματικά είχαν όλο αυτόν τον καιρό την ανάγκη να εκφραστούν στα κοινά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και ειλικρινά θεωρώ ότι σε αυτή την προσπάθεια κανένας δεν περισσεύει. Πρέπει όλοι να ενωθούμε ως μια γροθιά. Δεν είναι καιροί που πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να τρέχουν μόνα τους. Πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, εγώ το είπα γενικότερα για την συμμετοχή των νέων στα κοινά. Εσείς το κάνατε πολύ πιο συγκεκριμένο και αυτό είναι το ευχάριστο που συμμετέχουν νέοι. Γιατί θα δώσουν και μια διαφορετική νότα και νέες ιδέες και νέες σκέψεις. Νέοι ηλικιακά, γιατί οι νέοι έχουν διαφορετικές ιδέες και έχουν άλλα βιώματα, έχουν ζήσει διαφορετικές καταστάσεις και κάνουν γνωστά και τα θέλω τους. Και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω. Δίνουμε πάρα πολύ σημασία στους νέους ηλικιακά, όπως λέτε, γιατί αυτοί είναι που θα παραλάβουν τον τόπο και θα τον συνεχίσουν. Και αν αυτή τη στιγμή αιμορραγούμε από νέους, αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο απ' όλα. Δυστυχώς, ο Δήμος Άργους Ορεστικού είναι αυτός που παρουσιάζει εξαιρετικά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού με την απογραφή του 2021. Σε σχέση βέβαια με όμοιους Δήμους, έτσι όχι να το βάλουμε στη γενική σύγκριση. Και όχι μόνο θέμα απογραφής. Αν σκεφτούμε και την αφέμαξη νέων για τη σεζόν που λέμε πολύ απλά, δηλαδή τώρα το καλοκαίρι, κάποιος όταν δηλαδή ακούω τους συνοδοιπόρους μου, τους νέους που λένε κυκλοφορούμε και δεν βλέπουμε στην ηλικία μας άτομα. Παρά μόνο αυτούς που είναι φοιτητές που ήρθαν για το καλοκαίρι ή τέλος πάντων κάποιους που διαμένουν αλλού και κάνουν τις διακοπές τους εδώ. Αυτό, κυρία Μαρκοπούλου, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει. Και χαίρομαι που έχω νέους ηλικιακά στο συνδυασμό, γιατί αυτό πρέπει να εκφραστεί έντονα και πρέπει να το στηρίξουμε και θέλουμε να το στηρίξουμε, μπορούμε να το στηρίξουμε στο να κάνουμε το Δήμο μας ελκυστικό για μας που μένουμε, αλλά για τους επισκέπτες και τους επενδυτές. Θέλουμε, μπορούμε και θα δημιουργήσουμε με τον τρόπο μας, υποστηρίζοντας από δίπλα, θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να είναι το τελικό στάδιο μιας προσπάθειας αυτή τη στιγμή. Ένας συνδυασμός με πολλά χαρακτηριστικά και πολυκομματικός, θα λέγαμε, κυρία Κυριακίδου. Όπως σας είπα, ένας συνδυασμός ο οποίος εκφράζει, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, άρα εκφράζει όλες τις ιδεολογίες. Από εκεί και πέρα όμως η πολιτική ταυτότητα του καθενός είναι συγκεκριμένη. Γνωρίζετε πολύ καλά και εγώ σε ποιο χώρο ανήκω. Και βεβαίως στην αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν χρήσματα. Εκφράζουμε
όλη την κοινωνία και έτσι θα πρέπει να γίνεται, γιατί ακριβώς είμαστε πολύ πιο κοντά στον πολίτη. Και έτσι θα πρέπει να κινηθεί η αυτοδιοίκηση πέρα από χρώματα και κόμματα, γιατί εκφράζεται μέσα από τους πολίτες και οι πολίτες, ο καθένας έχει τα δικά του, πιστεύω. Ωστόσο, η αγωνία για την πόλη, για τον τόπο, είναι κοινή όλων. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαρκοπούλη. Να ρωτήσω λίγο, κυρία Κυριακίδου, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά της αυτοδιοίκησης και γενικότερα την προσωπογεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, άλλωστε είστε στις πρώτες θέσεις σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Τι είναι εκείνο που λείπει από το Δήμο σας, τι είναι εκείνο που θα φέρει καλή, Κυριακίδου, αν την εκλέξει ο αργιώτικος λαός? Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που πρεσβεύουμε, κυρία Μαρκοπούλου, είναι ότι θέλουμε το Δήμο μας, και το ανέφερα και πιο πριν, να είναι ελκυστικός. Να είναι ελκυστικός για μας που μένουμε. Ναι, η ελκυστικότητα, δώστε μου λίγο ένα παράδειγμα. Ωραία, θα σας το εξηγήσω όσο πιο έτσι αυτή τη στιγμή επιγραμματικά, για να μην αναπτυχθώ πολύ. Όχι, και... όχι, χρόνος δελτίου. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό έχω πάρα πολλά να πω, οπότε θα προσπαθήσω να δώσω τη φιλοσοφία. Να είναι ελκυστικός για τους δημότες, για μας που μένουμε και λειτουργούμε, που σημαίνει από άποψη υποδομών, δομών, υποδομές για παράδειγμα. Σήμερα το Άργος αυτή τη στιγμή ανέρχεται ως κρανίου τόπους από άποψη δρόμων. Τα αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί όλων. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση σύγχρονη. Δεν μπορούμε να λέμε, για παράδειγμα, ότι επειδή θα γινόταν δίκτυο ίδρυυσης, δεν κάναμε τους δρόμους. Για πόσα χρόνια, για 15 χρόνια δεν γίνονταν οι δρόμοι, γιατί περιμέναμε δίκτυο ίδρυυσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δομές στη λειτουργία, γενικά να νιώθει ο δημότης ότι έχει δίπλα του το Δήμο, καλεσθησία, πράσινο, ό,τι αφορά ή στη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας, να είμαστε δίπλα δηλαδή και σε αυτούς που φέρουν εισόδημα στο Δήμο, έτσι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα... Τώρα βλέπετε, τα λέω ίσως λίγο γρήγορα. Όχι, είναι πάρα πολλά να πω και δεν ξέρω θα, πού να... θα έχουμε τη δυνατότητα, λοιπόν, να ξετυλίξουμε το πρόγραμμά σας. Ωραία. Σε επόμενες συζητήσεις. Άρα, και βέβαια και πολύ ωραίες συζητήσεις. Αυτό βεβαίως με τα χαράς. Άρα να πω, ελκυστικό τότε και στον επισκέπτη. Είναι τρία τα οι άξονες. Ελκυστικό στον επισκέπτη, γιατί αν σκεφτείτε, κυρία Μαρκοπούλου, η Καστοριά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλος τουριστικής έλξης ανά την Ελλάδα πολύ σημαντικός, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ούτε ένας επισκέπτης στο Άργος. Δεν έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του τουλάχιστον κανένα λόγο να στρίψει, έτσι πολύ απλά να το πω, προς το Άργος. Διέρχεται απ' έξω. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε και να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, ώστε να αποτελέσουμε και εμείς ατραξιόν για έναν επισκέπτη. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, να αναφερθώ τώρα στο απολυθωμένο δάσος, στα λουτρά της Αμουδάς, τα οποία δεν λειτουργούν. Το ότι έχουμε αρχαιολογικό μουσείο της Καστοριάς είναι σε εμάς. Το ότι υπάρχει φυσικό κάλος, τα Όντρια, ένα μνημείο φυσικού κάλους και όχι μόνο. Το δασάκι του Άργους, το οποίο είναι πασίγνωστο και το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε και ένα βοτανικό κήπο από δίπλα, που να κρατάμε την χλωρίδα μας με σποροπαραγωγή και τράπεζα σπέρματος, δηλαδή τράπεζα, συγγνώμη τι λέω τώρα, σπόρων, που θα μπορούσε αυτό πραγματικά να αποτελέσει και μια προστασία για τα υποεξαφάνιση είδη που υπάρχουν στην περιοχή μας και όχι μόνο. Πολύ σπάνια πανίδα και χλωρίδα η περιοχή. Μια πανέμορφη περιοχή, όπως και εσείς λέτε, αλλά δεν αναδείχθηκαν μέχρι σήμερα τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα της περιοχής, θα λέγαμε. Και υπάρχουν και πολλά ακόμα, από τα μοναστήρια μέχρι και το ιστορικό Βουγατσικό, η ιστορική πόλη. Ο Ιώνας Δραγούμης από εκεί κατάγεται. Ακόμα και αυτά, δηλαδή, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, θα έλεγα, οι πολίτες της Καστοριάς εν συνόλο δεν έχουν την εικόνα τη συνολική του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αυτό ειλικρινά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο υπάρχει μεγάλο έδαφος αξιοποίησης. Και τέλος, ελκυστικός ο Δήμος στους επενδυτές. Θεωρώ ότι και από την πλευρά του ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει και να
να συνεισφέρει πάρα πολύ και σε αυτό το τομέα. Να δημιουργήσει καταρχήν τις προϋποθέσεις και τις υποδομές που απαιτούνται για να προσελκύσει κάποιον επενδυτή, αλλά και να μπει, και να μπει μπροστά και να έρθει σε επαφές με οικονομικούς παράγοντες, με πολιτικούς παράγοντες και να, και να μπει σε μια διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση υπό την έννοια του να δώσει μπροστά στον επενδυτή, να του κάνει γνωστό το ότι υπάρχει έδαφος εδώ. Υπάρχει το βιομηχανικό πάρκο, το μόνο σε πλήρη λειτουργία αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε το Διεθνές Αεροδρόμιο, πρόσβαση απευθείας στην Εγνατία. Λίγες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αεροδρόμιο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημεία που πραγματικά πρέπει να τα βγάλουμε μπροστά, να προσελκύσουμε τον επενδυτή και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα κίνητρα της δίκαιης μετάβαση. Με τη δίκαιη μετάβαση τώρα που θα διανύσουμε, που διανύουμε. Όλα αυτά, ξέρετε κυρία Μαρκοπούλου, είναι εξαιρετικά σημεία αναφοράς για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε και θέλουμε και μπορούμε ειλικρινά να τα αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε το έδαφος για επενδύσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας αυτή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας βέβαια, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να ξετυλίξετε το πρόγραμμα του συνδυασμού. Προς το παρόν ευχηθούμε καλό δρόμο για το κλείσιμο του ψηφοδελτίου, να το πω έτσι απλά, να είστε καλά και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή. Εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση και την κοινωνία και είμαι πάντα βέβαια στη διάθεσή σας. Με ιδιαίτερη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρία Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας.